Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή. Κυρία Σταμπουλή, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Να δούμε λίγο ένα θέμα και μέσα από μια ερώτηση την οποία έχετε καταθέσει και έχει να κάνει με το ζήτημα της βιομηχανίας ζάχαρης. Το εργοστάσιο στις ΣΕΡΕΣ δεν λειτουργήσε, προβλήματα υπάρχουν, έχουμε 3 με 4 διοικήσεις οι οποίες έχουν παραιτηθεί. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Όντως υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα συνολικά στη βιομηχανία ζάχαρης. Έχει χρειαστεί να κάνω δηλώσεις στο το πρόσφατο παρελθόν και στην εφημερίδα Εποχή και στην εφημερίδα των συντακτών. Λίγο πολύ το ξέρουμε το θέμα. Υπάρχει από τη μια μεριά τα αντικειμενικά προβλήματα λειτουργίας της βιομηχανίας, το κόστος παραγωγής που πρέπει να γίνουν πολύ συστηματικές προσπάθειες για να μειωθεί, νέες αγορές, νέα προϊόντα, μια ανάγκη εξυγχρονισμού και ανάπτυξης βιομηχανίας, μέγιστη ανάγκη να μπουν περισσότερα στρέμματα ζαχαρότευκλα ώστε να έχει να τροφοδοτηθεί η βιομηχανία. Το γεγονός ότι δεν λειτουργήσε το εργοστάσιο των ΣΕΡΟΝ δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, αλλά συνδέεται άμεσα με το γεγονός ότι δεν μπήκαν τα απαραίτητα στρέμματα ζαχαρότητα στην περιοχή. Και γι' αυτό ο καθένας αναλάβει τις ευθύνες του. Εδώ όμως μπαίνει και ένα ζήτημα εμπιστοσύνης όμως, κυρία Σταμπουλή, από την πλευρά των παράγων. Ναι, μπαίνει ένα θέμα εμπιστοσύνης, αλλά μπαίνουν και κάποιοι άνθρωποι που γυρνούσαν και λέγανε μη βάλετε, γιατί θα κλείσει και δεν θα σας τα πάρουν. Και αποδείχθηκαν για τρίτη φορά ψεύτες. Λοιπόν, τέταρτη φορά να μην τους πιστέψουν οι αγρότες. Είναι το πρώτο που έχω να πω πάνω στο ζήτημα. Αλλά ξαναλέω ότι υπάρχουν κάποια αντικειμενικά προβλήματα. Τώρα, από εκεί και μετά υπάρχει από την άλλη πλευρά βέβαια και η πλευρά του δανειστή, που είναι η Τράπεζα Πειραιώς, ναι, που όπως ξέρετε βρέθηκε να κατέχει τα δάνεια της βιομηχανίας, ενώ η ίδια η βιομηχανία πήγε στην κακή αγροτική και τέθηκε υποκαθάριση. Άρα η Πειραιώς με ένα μηδαμινό τίμημα πήρε εκτός των άλλων και αυτό το τεράστια σημασία περιουσιακό στοιχείο. Για την ίδια περιουσιακό στοιχείο και την υπόλοιπη κοινωνία είναι κάτι πολύ περισσότερο και δεν μπορεί κατά την άποψή μου να το διαχειρίζεται ως ένα στοιχείο από το οποίο πρέπει να βγάλει ό,τι μπορεί να βγάλει και να το αφήσει να πάει χαμένο. Πρέπει να ληφθεί πολιτική απόφαση για το θέμα αυτό, για την επαναλειτουργία της βιομηχανίας στο σύνολό της. Κοιτάξτε, στα οικονομικά θέματα οι πολιτικές αποφάσεις είναι χρήσιμες, αλλά δεν αρκούν. Πρέπει να συνδυαστούν και με κινήσεις που να έχουν οικονομικά αποτελέσματα, γιατί αλλιώς δεν πάει μακριά μόνο η πολιτική απόφαση και το ξέρετε αυτό. Η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να στηριχθεί η βιομηχανία και να λειτουργήσει σε πληρότητα και μάλιστα να αξιοποιήσει τη νέα ευκαιρία που της δίνει αυτή τη στιγμή η κατάργηση της ποσόστοσης, να είναι ευκαιρία αυτό το πράγμα και όχι παράγοντας που επιδεινώνεται οικονομικά δεδομένα. Αυτή είναι η διακηρυγμένη βούληση της κυβέρνησης και δεν έχει πάψει να ισχύει ούτε στιγμή. Αυτό μπορώ να το βεβαιώσω, γιατί συνέχεια όλοι οι βουλευτές των περιοχών που αφορά η βιομηχανία έχουμε συνέχεια επαφές με το Υπουργείο, γίνονται συνέχεια παρεμβάσεις, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτό που μπορώ να βεβαιώσω είναι ότι η βούληση της κυβέρνησης δεν έχει πάψει ούτε στιγμή να είναι η λειτουργία της βιομηχανίας συνολικά με την καλύτερη δυνατή απόδοση, με θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Πια γίνονται προσπάθειες να θεμελιωθούν οι προδιαγραφές για αυτό το πράγμα. Όμως αυτή η βούληση, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να υλοποιηθεί με κάποιες προϋποθέσεις, μέσα στις οποίες είναι και η τροποποίηση της τάσης του δανειστή. Όχι να αρπάξω ό,τι μπορώ και τα υπόλοιπα για επιρρημιχθήτω, αλλά μου βρέθηκε στα χέρια μια περιουσία την οποία δεν πλήρωσα και τόσα πολλά. Ας μην περιμένω να τα αρπάξω όλα μαζεμένα. Ας δανείω, ας χρηματοδοτήσω, ας στηρίξω για να έχω ένα μακροπρόθεσμο λογικό κέρδος. Κανείς δεν λέει ούτε να χάσει τα δάνεια της, πέρα από ένα συμβιβαστικό ποσό που δέχεται να το κουρέψει, ούτε να μην έχει τις εύλογες αποδόσεις από το υπόλοιπο κομμάτι που θα πληρωθεί. Αλλά αυτό απαιτεί ορισμένους χειρισμούς. Και μάλλον όχι αυτούς που γίνονται από την πλευρά της τράπεζας αυτή τη στιγμή. Στον αγροτικό χώρο κάνατε ακόμη μια παρέμβαση, μια ερώτηση στην Βουλή και για το θέμα του προγράμματος αποντροπής, έτσι. Ναι, το πρόγραμμα της αποντροπής παρουσίασε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή του, γιατί παρατηρήσαμε πάρα πολλοί βουλευτές από πολλές περιοχές ότι λεκάνες απορροής εγνωσμένης ρήπανσης, που την ξέρουν όλοι και που βοά ο κόσμος, δεν μπαίνουν στο πρόγραμμα.
Και πραγματικά με έρευνα που έγινε από εξειδικευμένη συνεργάτρια, να δουλέψω και εγώ την νέα μου συνεργάτρια, διαπιστώθηκε ότι δεν αξιοποιούνταν όλα τα δεδομένα όπως έπρεπε να αξιοποιηθούν, διότι αν έβαζε κανείς όλα τα δεδομένα και τα συνδυάζει, όντως βγαίνει αυξημένη ρήπανση στις λεκάνες του Σέρμα και στη λεκάνη του Στριμώνα και στη λεκάνη του Πινίου και στη λεκάνη του Νέστο. Άρα, με αυτή την ερώτηση που βλέπετε συνυπογράφουμε, είπαν πολλοί βουλευτές από ενδιαφερόμενες περιοχές. Και με τη θετική στάση του Υπουργείου περιμένουμε από μέρα σε μέρα να γίνουν μετατροπές στις αποφάσεις και με βάση τα πραγματικά στοιχεία του ΙΓΜΕ, που κακώς αγνοήθηκαν από διάφορους μελετητές και από διάφορες υπηρεσίες. Τώρα μην αρχίσω, ας πω, να αποδίδω ευθύνες, δεν είναι και δικιά μου δουλειά στο κάτω-κάτω. Στοιχεία που κακώς αγνοήθηκαν να ληφθούν υπόψη και να αλλάξει η κατανομή ώστε να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα ακριβώς αυτές οι λεκάνες για την οποία τη ρήπανση βοά ο κόσμος. Όταν φτάνει η δευτερολογική εταιρεία να βγάζει στατιστικά σημαντική διαφορά στους καρκίνους του τοπικού, δεν μπορεί να λέμε ότι ο Στριμώνας δεν έχει την ρήπανση. Μάλιστα. Και έχετε κάνει και μία ερώτηση που αφορά το πόθεν αίσιας των δικαστικών. Είμαστε στην εποχή που κατατίθεται τα πόθεν αίσιας από πολλούς κλάδους. Για να μείνουμε λίγο στα αγροτικά, ότι αντίστοιχο πληθυσμό δεν αφορά, αλλά έχει σημασία και η άλλη ερώτηση που κάναμε για την ανάπτυξη των χρήσεων ίσων σημασία η ορολογία που χρησιμοποιούν οι ευρωπαϊκές οδηγίες είναι ευχαρίστη φτιαγμένη για να μην την καταλαβαίνω αυτή τη οποία αφορά, αλλά αφορά την ευκολότερη άδεια μικρών ποσοτήτων φυτοφαρμάκων για ειδικές καλλιέργειες. Εμάς, ας πούμε, στην περιοχή μας, από ό,τι ξέρω, αφορά τα ρεβούθια ελιστράτη που μπορούν να πάρουν φυτοφάρμακα με αυτόν τον τρόπο, γιατί η πλήρη διαδικασία για την εισαγωγή φαρμάκων σε μεγάλες ποσότητες είναι πολύ πιο περίπλοκη, πολύ πιο δαπανή και δεν την κάνουν εισαγωγή. Αν όμως χαρακτηριστεί ως ίσονος σημασίας, διευκολύνεται και διευκολύνεται το πρόβλημα κάποιων παραγωγών. Φυσικά έχουμε το θέμα των νέων αγροτών για τον οποίο δεν είναι ο κύριος ο Πρωθυπουργός της Παλαιστής. Δηλαδή έχουμε μια κινητικότητα στο αγροτικό αυτού του περίοδου, η οποία πρέπει να εξελιχθεί θετικά. Και να θυμίσω και την μέρα της αγρότητας που είχαμε προχθές στις 15 του μήνα και το πόσο θετικές είναι οι ρυθμίσεις για τους γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς ώστε να ευνοηθούν και πόσες άλλες προσπάθειες γίνονται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας για συνεργασία με πανεπιστήμια, για φοιτητές που κάνουν προακτική σε γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς, για προϊόντα να γίνονται αντικείμενα μελέτης και να προβάλλονται. Το ξαναλέω, υπάρχει μια κινητικότητα πολύ θετική περί τα αγροτικά, η οποία περιμένουμε να αποδώσει στο προσεχές διάστημα. Τώρα, να πάμε και σε αυτό που με ρωτήσατε, στο πόθεν αίσχυση των δικαστικών. Ναι, όπως ξέρετε, υπάρχει ο νόμος για το πόθεν αίσχυση, υπάρχει εδώ και χρόνια, έχει τροποποιηθεί το 2014. Όλοι υποβάλλουμε τα πόθεν αίσχυση μας και όταν μας λένε γραπτά, όταν μας λένε ηλεκτρονικά, εν πάση περιπτώσει, τα βλέπει ο κόσμος, δεν έχουμε κανένα θέμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί ένα σώμα όπως των δικαστών, το οποίο θα έπρεπε να πρωτοστατεί σε τέτοιες κινήσεις διαφάνειας, αντίθετα οχυρώνεται, αυτοπροστατεύεται, ας πούμε, εν είδη κάστας που είναι υπεράνω κριτικής, δεν πρέπει να μάσει το κοινό, είναι προσωπικά δεδομένα, δεν είναι μόνο για αυτές τις προσωπικά δεδομένα, είναι για όλες μας είναι προσωπικά δεδομένα και το έχουμε και την ιδέα και παρερμηνεύονται κιόλας πολλές φορές, αλλά δεν πειράζει. Δίνουμε τις αναγκαίες διευκρινήσεις. Εμείς που είμαστε υποδημόσιο έλεγχο και μια παρερμηνία μπορεί να μας κοστίσει. Στους δικαστές τι μπορεί να κοστίσει μια παρερμηνία των δεδομένων τους έτσι όπως θα πάνε. Αναφέρομαι τη δικιά μου ιστορία με τα 13 ακίνητα, όπου κάθε λούρα 10 ελιές του παππού στη μάνη, επειδή πιάνει μια αράδα στο ε1, είναι κι άλλο ακίνητο. Αλλά να βγάλουν τα 13 ακίνητα, εντάξει. Σε όποιον ήθελε να ακούσει, έδωσε τη ψυχή. Σε όποιον δεν θέλει να ακούσει, τα λέει. Δεν μπορώ να το. Άρα πρέπει να καταθέτουν πόθεν αίσχυση. Εγώ, επειδή είμαι εκλεγμένη, ακόμη και αυτό που λέει άδικα, έχει κάποιο αποτέλεσμα στη θέση μου. Ένα δικαστή δεν έχει ανάγκη κανέναν που θα λέει άδικα. Μόνο δίκαια, αν βγει κάτι. Άρα σαφώ και έπρεπε να είχαν καταθέσει. Είπαμε, δεν είναι μια κάστα έξω από την κοινωνία υπεράνω κριτική και υπεράνω ελέγχου.
Πράγμα που φαίνεται, αν μου επιτρέπετε τώρα να επεκτείνω λίγο το σχόλιο, πράγμα που φαίνεται όχι μόνο στο Παθενέστη, φαίνεται και σε αποφάσεις αντιπροχθεσινή, ας πούμε, για την Ιριάννα και τον Περικλή, ενάντια σε κάθε κοινό περιδικαίο αίσθημα όλη τη κοινωνία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Οι δικαστές είναι πολίτες αυτής της χώρας, υπόκεινται στην νομοθεσία. Θα κάνουν ό,τι κάνουμε όλοι μας. Μάλιστα. Κυρία Σταμπουλή, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.